...γραμμές και μαζί μας είναι η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής στο Πασόκ στα Βόρεια της Αττικής, σωστά κυρία Αποστολάκη. Καλώς ήρθατε, σημαίνω στέλεχος του Πασόκ, Ελυσπέρα. ήταν υποψήφια πρόεδρος κάποια στιγμή, επέλεξε να αποσυρθεί νωρίς, θα μας πει τώρα αν καλά έκανε, τώρα που τελείωσε όλη η διαδικασία. Πώ βλέπει την α, θριαμβευτική νίκη του Νίκου Ανδουλάκη, πώ βλέπει την επόμενη μέρα στο Πασόκ. Κάτι που μια ερώτηση, και βρε να, να κάνω κι εγώ. Θα ε... τι κάνει ερωτήσει. Ε... Αυτή είναι ε... η πρώτη μου ερώτηση. Εγάλω εγώ τι κάνω έτσι με Λάκη εισαγωγή. 15 ερωτήσεις Τι κάνω έτσι με εισαγωγή. Και αν πιστεύει ότι ο κύριο Ανδουλάκη μπορεί να φτιάξει το όλον Πασόκ, που έλεγε και ο Ευάγγελο Βενιζέλο, κύριε Αποστολάκη. Λοιπόν, κυριετάκι, καταρχήν να σα πω ότι. Ε για να πάρω αυτή την απόφαση, η οποία ήταν πάρα, πάρα πολύ δύσκολη. <coughs> την πήρα μετά από πολλή σκέψη. Να αποσυρθείτε δηλαδή, μάλιστα. Και άρα δεν θα μπορούσε να είναι μια επιπόλαιη απόφαση. Ήταν μια απόφαση μετά από πολλή σκέψη, όπω είπα, και νιώθω απόλυτα δικαιωμένη <coughs> για αυτό Γιατί που το έκανα. Γιατί το κάνατε αυτό, κυρία Αποστολάκη. Γιατί, κυρία Καλογεροπούλου, εκείνη την περίοδο και όταν πλέον οι υποψηφιότητε είχαν γίνει οκτώ ε, εσίως, ε, εισέπρατα από τον κόσμο της παράταξης μια πολύ βαθιά αγωνία μια βαθιά αγωνία για το μέλλον της παράταξης και μια βαθιά αγωνία για ένα κλίμα το οποίο τότε είχε χαρακτηριστικά ε, εντάσεων, προσωπικών συγκρούσεων ε, που τροφοδοτούσαν αυτή την αγωνία που είπα, την αγωνία για το μέλλον την αγωνία για την ενότητα και αισθάνθηκα ότι ως αποδέκτης αυτής της γνήσιας αγωνίας οφείλω να κάνω κάτι για αυτή την υπόθεση, κάτι που θα έχει στραμμένο κυρίω στο βάρο του, όχι στον εαυτό μου, αλλά στην επόμενη μέρα. Θυμάστε ότι το είχαμε συζητήσει και μαζί. Σα έλεγα ότι στι 14 Οκτωβρίου το Πασόκ δεν έχει κανένα περιθώριο να βγει τραυματισμένο. Σωστά. Και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που το Πασόκ όχι μόνο δεν βγήκε τραυματισμένο, αλλά κατά την άποψή μου βγήκε πολύ πιο ισχυρό με μια καινούρια πρόσθετη δυναμική που το καθιστούν αυτό πια που οι Αγγλοσάξονες λένε relevant party. Δηλαδή το Πασόκ πια είναι ένα σημαντικό κόμμα. Ένα κόμμα που έχει φύγει από το πλαίσιο της περιθωριοποίησης και που παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο κομματικό σύστημα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση. Άρα η δική μου απόφαση είχε αυτή τη μικρή συμμετοχή, τη συμμετοχή ως θεματοφύλακα της ενότητας και αυτή της προσπάθειας για, στην οποία αναφερθήκατε. <Και> πάντως, για... ε, ο ρόλος του Πασόκ την επόμενη μέρα ε, θα κριθεί από τις κινήσεις που θα κάνει κυρίως ο κύριος Ανδρουλάκης, έτσι δεν είναι. Ασφαλώς. Δηλαδή, εάν θα θελήσει να βάλει ε, όλους τους παίκτες και εσά μέσα στο παιχνίδι ε, να, να παίξετε πιο δυναμικά ένα ρόλο ε, ή, εν πάση περιπτώσει, θα κινηθεί και πάλι του ασφαλούς με κάποιους δικούς των θρόπους. Κύριε Καλογεροπούλου, ε, αναφέρθηκα σε αυτή την ενισχυμένη δυναμική ε, ξεκινώντας από το γεγονός ότι σε μια περίοδο βαθιάς πολιτικής κρίσης, κρίσης αντιπροσώπευσης και απονομιμοποίησης, η οποία ενισχύεται φυσικά από μια κυβέρνηση η οποία με τον τρόπο που διαχειρίζεται πολλά ζητήματα και πολιτικής και πολιτικής ηθικής ε, όπως αντιλαμβάνεστε εντείνει αυτή την ε, απονομιμοποίηση σε μια τέτοια περίοδο λοιπόν έχει 300.000 ανθρώπους που έρχονται σε μια ε, εκλογική εσωκομματική διαδικασία έχεις ε, πολύ μεγάλη συμμετοχή και τη δεύτερη Κυριακή και έχεις και 600.000 ανθρώπους που βλέπουν ένα debate. Άρα αυτό είναι από μόνο του κάτι σημαντικό. Σωστό, μια επιτυχημένη ο οποίο, εκλογική διαδικασία. Το οποίο τροφοδότησε. Ερώτημα τρώτηση. Να απαντήσω ναι. όμω στην ναι. κυρία ναι. Καλεγερόπολου. Ασφαλώ αυτό είναι το σήμερα και μια ε, στιγμιαία ε, κατάσταση στην οποία αναφέρθηκα αυτή η δυναμική, αυτή η τόσο επιτυχημένη επανεκκίνηση. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν όλε οι προποθέσει, ούτω ώστε αυτή η δυναμική την οποία απλόχερα μας προσέφερε ο κόσμος. Αυτή η ενισχυμένη αφετηρία στην οποία ο κόσμος μας τοποθετεί να μην εξαγγλυθεί, να μην εξαερωθεί, αλλά να έρθει να ολοκληρωθεί. Τώρα, για να ολοκληρωθεί αυτό χρειάζεται, όπως είπατε, πολύ σοβαρές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, και μια τέτοιου είδου αντιπολίτευση, η οποία θα δίνει στον κόσμο αυτό που έχει ανάγκη. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι ο κόσμο αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη να αισθανθεί ότι υπάρχει ένα εναλλακτικό πόλο εξουσία, μια εναλλακτική προοδευτική δύναμη διακυβέρνηση. Εσεί όταν βάλατε υποψηφιότητα, ασχέτω αν την αποσύρατε μετά, βάλατε υποψηφιότητα γιατί θέλατε κάποια αλλαγή ηγεσία στο Πασόκα, έτσι δεν είναι. Αλλιώ θα στηρίζετε τον κύριο Ανδρουλάκη εξ αρχή. Είστε ικανοποιημένοι με την εκλογή Ανδρουλάκη, ή θα θέλατε να εκλεγεί ο κύριος Δούκας? Λοιπόν, μ' αρέσει, μ αρέσει η, η προβοκατόρικη ο κυριο δουκας κύριε Τάκη. Όπως σας είχα πει εγώ και το λέω γιατί είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση με εσάς την κυρία Καλογεροπούλου mm. και τον ασθενή κύριο Πιέρος τον οποίο εύχομαι γρήγορα σιδερένιος, σας είχα πει ότι εγώ ε, η απόφασή μου να αποσυρθώ από την κούσα ε, κούρσα για την ηγεσία του, του Πασόκ ήταν απολύτω και ευθέω συνδεδεμένη με το ρόλο, ε, τον εγγυητικό Φωστά. ρόλο τη ενότητα. Άρα, εάν μεταβαλόμουν σε έναν οπαδό, δεν θα μπορούσα, ήμουν απολύτω ανακόλουθη και δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση αξιόπιστα yeah. να συνεισφέρω Σήμερα όμω έχουν τελειώσει οι εκλογέ. Θα σα πω, λοιπόν, Έχετε Θα, θα, θα σα πω, λοιπόν, yeah. πω λοιπόν ότι κατά την άποψή μου. Ε, το ΠΑΣΟΚ βγαίνει πολύ ενισχυμένο από αυτή την εσωκομματική αναμέτρηση. Uh -huh. Η καθαρή νίκη του Νίκου Ανδρουλάκη, ε, ο καλός αγώνας των συν, συνυποψηφίων του, δίνει αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ όλα τα εχέγγυα για να μπορέσει να παίξει με επιτυχία το ρόλο ενός κόμματος που είναι μια σοβαρή, αξιόπιστη, αξιωματική αντιπολίτευση που αύριο θα είναι η δύναμη που θα φέρει την πολιτική αλλαγή τη χώρα. Και βγαίνει πε, περαιτέρω Ωραία. ενισχυμένος και ο κύριο Ανδρουλάκης. Ασφαλέστατα. Ε, σήμερα το Πασόκ έχει ένα 17%. Έχει ανέβει. Ε, ωστόσο, εγώ θα ήθελα να, να μάθω ποιο είναι ο στόχο που έχει βάλει ε, το κίνημα αλλαγή. Δηλαδή, Πού θέλετε να φτάσετε, στο 25, στο 28, δεν ξέρω. Και σε τι χρονοδιάγραμμα μέσα μπορείτε να πετύχετε αυτό το στόχο σας. Κοιτάξτε κυρία Καλογεροπούλου, ε, ο κύριος Ανδρουλάκης χτες στην ομιλία που έκανε πήρε μια τεράστια ευθύνη και ε, τον ακούσαμε όλοι να θέτει έναν στόχο ο οποίος δεν είναι ένας μικροκομματικός στόχος. Δεν αφορά την εσωκομματική διαχείριση ή επαναλαμβάνω μικροχωματική στόχευση. Αφορά, κατά την άποψή μου, ένα εθνικό χρέος που έχουμε αυτή τη στιγμή σαν παράταξη. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό να είμαστε ο καταλήτης για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα. Είναι προφανές ότι το Πασόκ πρέπει να κάνει ένα άλμα. Γιατί σίγουρα είναι άλμα, αλλά νομίζω ότι... Αυτή η δυναμική η οποία προέκυψε από την εσωκοματική μας αναμέτρηση δείχνει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνουν αυτό το άλμα. Και νομίζω ότι ήταν και πολύ γενναίο από την πλευρά του κ. Αρσή. ότι Αρσή. και πάλι Αρσή. έβαλε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή σα επαναλαμβάνω και πάλι, δεν πρόκειται για ένα μικροκομματικό στόχο να μεγαλώσουμε τα ποσοστά του Πασόκ. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα η ασυμμετρία του πολιτικού συστήματο αλλά και οι πολιτικέ τη Νέα Δημοκρατία που υποδίεται το κεντρικό κόμμα, αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο πυροβολεί του θεσμού και τη λειτουργία του κράτου δικαίου και το οποίο σκοπίμω αυξάνει με τις πολιτικές της, τις ανισότητες, οδηγώντας εκτεταμένα στρώματα σε περιθωριοποίηση και φτωχοποίηση, πρέπει να βρει μπροστά του ένα πολιτικό εκλογικό Εάν, ανάχωμα. Κυρία, και το αυτό λάκι. το ρόλο μπορεί να τον παίξει στο Πασόκ. Εάν μέχρι το καλοκαίρι, λέω εγώ τώρα, το Πασόκ δεν έχει ανέβει. Δεν έχει κάνει κάτι θεαματικό, δηλαδή μπορεί να φτάσει στο 18. Αλλά να μείνει εκεί. Αυτό... Τι, από, αυτή την, από αυτό το γεγονός, τι μήνυμα θα πάρετε? Κυρία Καλογεροπούλου, ε, το ΠΑΣΟΚ ε, έχει μπροστά του έναν δύσκολο και ανηφορικό δρόμο. Το πώς θα πηγαίνει το ΠΑΣΟΚ θα είναι πάντοτε σε μία συνάρτηση και με το πώς πηγαίνει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Η αίσθηση που έχω είναι ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις με την αναβαπτισμένη νέα ηγεσία, με την συλλογική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ, με τη συμμετοχή όλων μας σε αυτή την προσπάθεια που μας αφορά όλους, το ΠΑΣΟΚ να είναι εγγεγραμμένο στη συνείδηση του κόσμου μέσα από τις πρωτοβουλίες του και τη σοβαρότητά του, ως η επόμενη εν αναμονή εναλλακτική λύση διακυβέρνηση για τη χώρα. Θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι πρέπει να καθιερωθεί θέση αντιπροέδρου στο κίνημά σα και αν αυτή τη θέση πρέπει να τη λάβει ο κύριο Γερουλάνο, όπω λένε κάποιοι. Και δεύτερον, αν εσεί θα διεκδικήσετε μια, ένα ρόλο α, σε αυτό το νέο Πασόκ, μια και όπως είπατε θέλετε να είστε η εγκύτρια της ενότητας, τώρα μπορεί να θέλετε να είστε η εγκύτρια της νέας Διαδικασία που ξεκινά το Πασόκ για να κατακτήσει την κυβέρνηση. Θα διεκδικήσετε μια θέση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα συζητήσετε μαζί του γι' αυτό. Κύριε Τάκη, έχω κάνει μια σταδιοδρομία ναι. διεκδικώντα ψήφο και εμπιστοσύνη. Και την πήρατε στι Ο... τελευταίε εκλογέ. Ο... Και την ψήφο και την εμπιστοσύνη. Όχι μόνο στι τελευταίε. Ναι, για τι τελευταίε λέω. Ναι, στις έχω κάνει, προσπαθώ προφανώς. να πω, με μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη mm -hmm. κατάθεση δυνάμεων και τη ψυχή μου. Ναι. Δεν έχω κάνει στα δύο δρομία ε, αξιώματα. Άρα νομίζω αυτή είναι μια απάντηση στην ερώτησή σα. Καλά, εγώ δεν ό, μιλάω για φορά... αξίωμα, εγώ μιλάω για συμμετοχή σε μια διαδικασία που θα οδηγήσει το Πασόκ στην κυβέρνηση. Μα, μα είναι δυνατόν να μην συμμετέχω. Είμαι βουλευτή. Αυτό, όχι, πέρα από τη θέση του βουλευτή, με ένα πιο σημαντικό αξίωμα. Μα, αυτό αυτό σα είπα. Θα δεν, θέλατε εσύ? Δεν έχω κάνει στα δύο διεκδικώντα αξιώματα. Ε, άρα, σα απαντώ με αυτόν τον ναι. τρόπο. Ε, έχω κάνει την όποια σταδιοδρομία μέσα από πολύ Μπάρχει. μεγάλη προσπάθεια. Άρα, απλό στρατιώτη. Πολύ αγώνα. αγώνα. Απλό στρατιώτη. υπόλοιπα, το υπόλοιπο που μου αναφέρατε, ναι. δεν θεωρώ ότι είναι ε, ε, μείζωνα ζητήματα το αν έχει αντιπρόεδρο ή δεν έχει αντιπρόεδρο και σε κάθε περίπτωση αυτό αφορά τον πρόεδρο του κόμματο να το αξιολογήσει και να το αποφασίσει. Mm -hmm. Ελένη, ορίστε. Ε, τι θέλει να ρωτήσει. Εμένα, <laughs> ε, ό,τι θε. εγώ. Μου αρέσει να, να, σκέφτεστε τι θα με ρωτήσετε. Όχι, ο επειδή μιλούσα για κάτι συριζέικα, γι' αυτό. Ε, Είτε, γιατί κάνουμε και, κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουμε και <laughs> ρεπορτάζ <laughs> ε, ε, παράλληλα. Ε, 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 ήθελα να σα ρωτήσω λοιπόν να πάμε στο θέμα τη κεντροαριστερά. Θεωρείται ο, ο κύριο Ανδρουλάκης, Εμφανίζεται να πιστεύει στην αυτονομία ε, του Πασοκ, ε, και από ,τι έχω καταλάβει δεν συζητάει για κάτι ευρύτερο για, για την κεντροαριστερά. Πιστεύετε ότι το ΠαΣΟΚ μπορεί τελικά να παίξει αυτό τον ρόλο, δηλαδή της αντιπολίτευσης μόνο του yeah. και όχι μέσα από ένα σχήμα δεν εννοώ συνεργασία τέτοιο, αλλά σε ένα ευρύτερο σχήμα yeah. στη, στην κεντροαριστερά. Κοιτάξτε, κυρία Καλογεροπούλου, δεν ξέρω κανένα στέλεχο του Πασόκ σήμερα, τουλάχιστον από αυτά με τα οποία και εσεί συνομιλείτε, που να έχουν μια διαφορετική αντίληψη σε ό,τι αφορά τον κατακτημένο στόχο τη αυτονομία. Εγώ δεν γνωρίζω κανέναν. Βεβαίω, όσε φορέ το Πασόκ. Μπόρεσε να αλλάξει τη χώρα ως κυβερνητική δύναμη με τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις του, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν μιλήσουμε εδώ και σκεφτούμε μία μεταρρύθμιση με τέτοιο θεσμικό αποτύπωμα που άλλαξε τη χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά και εξαιρώ τη στρατηγική επιλογή για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μου πείτε μία μεταρρύθμιση η οποία δεν έχει σφραγίδα και ταυτότητα ΠΑΣΟΚ, αλλά έχει σφραγίδα και ταυτότητα Νέας Δημοκρατίας, να το συζητήσουμε, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα βρείτε. Λοιπόν, όσε φορέ το πατέρα. Πάνω χρόνια. Δεν έχει σημασία. Ε, μιλάω για την, για άλλα την, χρόνια. Μιλάω για την κυβερνητική πορεία του Πασόκ. Όσε φορέ το την Πασόκ, ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ και το κλείσιμο τη Ολυμπιακή. Δεν έχουν είναι, σφραγίδα Πασόκ. Ε, ε, Βεβαίω δεν έχουν <laughs> σφραγίδα Πασόκ. <laughs> και τώρα και <χαίρομαι>, είναι... <laughs> αυτό που και, είπε... Και χαίρομαι, και χαίρομαι πολύ που δεν έχουν σφραγίδα Πασόκ με του όρου με του οποίου. Δηλαδή, έχει. θέλατε ο, ΟΤΕ να είναι κρατικό και η Ολυμπιακή να υπάρχει ακόμη. Όχι, όχι. Δεν ήθελα ούτε να υπάρχει, αλλά η οι όροι με του οποίου έγιναν είναι όροι του οποίου δεν θα του υπηρετούσε μια κυβέρνηση Πασό. Μάλιστα. Και δεν θεωρώ σε κάθε περίπτωση ότι είναι αυτέ ε, μεταρρυθμίσει με θεσμικό αποτύπωμα. Μεταρρυθμίσει με θεσμικό αποτύπωμα, κύριε Τάκη, mm -hmm. είναι η ίδρυση του ΕΣΥ, είναι το ΑΣΕΠ, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογή Προσωπικού για να σταματήσει το, το πελατειακό κράτο. Είναι πράγματα, το νέο οικογενειακό αυτοκοβία. δίκαιο, είναι η Διάβγια και το Open Gav και πολλά άλλα πράγματα. Σωστό, δεν αλλά για να, ε, για να απαντήσω στην κυρία Καλεογεροπούλου, όσε φορέ το Πασόκ λοιπόν ω κυβέρνηση μπόρεσε να κάνει όλες αυτές τι μεγάλε μεταρρυθμίσει, εξέφρασε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Δηλαδή, εξέφρασε τη μεγάλη κεντροαριστερά. Αυτό έγινε μέσα από τον λόγο και την ελπίδα που γέννησε. Κερδίζοντα την εμπιστοσύνη και την ψήφο ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων και με ένα προσκλητήριο βεβαίως, το οποίο, από ό,τι ακούσατε, ε, ο κύριο Ανδρουλάκης χτες το απίφθινε. Ναι, αλλά άρα, είπε για αμφίπλευτη διεύρυνση ο κ. Άρα, Σουβουράκη. άρα αυτές... Όχι μόνο προ την αριστερά, αλλά προ το Δημοκρατικό Κέντρο. Ναι, 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 βεβαίω, ναι, βεβαίω. Μα αυτά έχουν τη σφραγίδα και του Ανδρέου Παπανδρέου. Σα θυμίζω ε, το άνοιγμα στον ε, Γιάννη Μπούτο, για παράδειγμα. Προστά στον ε, τον, ε, ε, κύριο Μάνο, στον κύριο Ανδριανόπουλο, που βάλατε στο ψηφοδέλτιο τη Κρατεία. Σε με εμβληματικέ προσωπικότητε τη αριστερά. Σωστό. Άρα σε ό,τι αφορά την κεντροαριστερά, που είναι η δεξαμενή με την οποία το Πασόκ συναντήθηκε πολλέ φορέ στην ιστορία. Του πορεία, είναι προφανέστατα ότι είναι στόχο μα και ότι μέσα μια από αυτό το σενάριο. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί ε, θα, μετά θα τα... παίξουμε και ένα θέμα που έχει να κάνει με μια ιστορία. Αν ο, ο, ο Τσίπρα συνάντησε τον Βενιζέλο να του ζητήσει συγγνώμη, με αφορμή μια δήλωση του κυρίου Γιάννη που διαψεύστηκε μετά κλπ. Κυκλοφορεί τι τελευταίε ώρε με αφορμή και αυτό ένα σενάριο, κυρία Αποστολάκη, που λέει ότι ενδεχομένω το ΠΑΣΟΚ. Θα προτείνει από την πλευρά του για υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας τον κύριο Βενιζέλο. Πώς θα βλέπατε μια τέτοια πρόταση. Από ό,τι ξέρω δεν έχει γίνει καμία... Όχι, όχι από ό,τι ξέρω. Είναι βέβαιο ότι δεν έχει Προφανώς, γίνει καμία συζήτηση όχι. στο Πασόκ. Θα σας, Τώρα, θα, ο, ο, θα ο, σας ο, άρεσε ο, μια τέτοια πρόταση. Ο, 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 ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι ένας πρώην πρόεδρος του Πασόκ. Με μεγάλη προσφορά στην παράταξη και στη χώρα. Άρα Κάλη θα ήταν καλό για το αξίωμα του κρέτου τη Δημοκρατία. Σα απάντησα. Μεγάλη προσφορά στην παράταξη και στη χώρα. Εμέσω απαντάει ναι, η κυρία Ποστολάκη. Κύριε Τάκη, ακούστε. Ε, ε, ακούστε, ακούστε Πώ ακούστε, να πώς το διαβάσω α, αυτό, α, Με α, Μεγάλη προσφορά α, στην α, παράταξη α, και στη χώρα. Μα, μα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα όποιο έχει α, αμφισβήτηση για αυτό το θέμα. Μα. Αλλά αυτού του είδου η ονοματολογία, ξέρετε, μετά αρχίζουν. Ε, η Μιλένα πρότεινε τον έναν, είπε τον άλλον κτλ. <laughs> και γενικότερα θα σα έλεγα ότι η ονοματολογία σε σχέση με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ξέρετε πόσου βουλευτέ Νέα Δημοκρατία Ρωτήσαμε για πρόσωπα από τη δική τους παράταξη. Εντάξει, ο εντάξει. κύριο Δένδια έδωσε Είναι... συνέντευξη στην Κυριακή και είπε: Δεν ενδιαφέρει. Με αφορμή ναι, ναι. την ονοματολογία. Ναι, ναι. Να, να θυμίσω εδώ πάντως mm. ότι και ο Κωνσταντίνο Καραμαλή, όταν του κάνανε ε, ερωτήσει ε, για τη δεύτερη θητεία, mm. λίγο πριν δηλαδή αναλάβει για δεύτερη φορά mm -hmm. πρόεδρο Δημοκρατία εάν ε, ενδιαφέρεται, έλεγε, διαβεβαίωνε ότι δεν ενδιαφέρονται. Ναι, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, το όχι αυτή που, που, που ήθελα να το, είναι... Όχι, όχι, το λέω αυτό σε σχέση με την διαβεβαίωση του κύριου Δένδια. <laughs> Α, ε, δεν νομίζω. Να δώσει συνέδριο ο κύριος Δένδιας, δεν Ετάξει, τον ενδιαφέρει και μετά είπα, να γίνει πρόεδρο. Μα, μα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έλεγε... Δεν είπε δεν ποτέ δεν με ενδιαφέρει ο Κωνσταντίνος <laughs> Καραμαλής, διατηρούσε τη σιωπή. Ναι, ναι, ναι. Ε, λοιπόν, αυτό διάβασα. Ωραία. Το κρατώ λοιπόν, κρατώ αυτή τη δήλωση τη κυρία Αποστολάκη, έσω και αν η ίδια δεν θέλει να την ερμηνεύσει. Δεν θέλω όπως να μπω στην προεδρολογία. Στην ομα, ονοματολογία. Η άποψή μου για τον την ονοματολογία. Αλλά θα ξεκινήσει σιγά σιγά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Αποστολάκη για την ενδιαφέρουσα συζήτηση καλά. που είχαμε μαζί τη. Σα ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κυρία Αποστολάκη. Και, και θα πάμε τώρα με αφορμή και αυτό που